Δυνητικά επικίνδυνοι για τους ερχόμενους οδηγούς, κρίθηκαν 5 αρμοί σε 3 γέφυρες του Ηρακλείου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, με συνεργείο να πιάνει δουλειά στην ανισόπιδη γέφυρα προς Φοινικιά. Έχουμε αναλάβει την εργολαβία να κάνουμε αντικατάσταση σε 5 ασφαλτικούς αρμούς που έκρινε η Περιφέρεια Κρήτης ότι χρειάζονται αλλαγή λόγω επικινδυνότητας. Λόγω των αναγκαίων εργασιών συντήρησης, λήφθηκαν μέτρα μερικού αποκλεισμού, προκαλώντας κυκλοφοριακή αναστάτωση στην περιοχή. Είναι το σημείο της γέφυρας το οποίο χαλάει πιο συχνά από οποιοδήποτε. Οι συγκεκριμένες γέφυρες που θα επισκευάσουμε εμείς έχουν κάποιες φθορές. Δηλαδή υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ατυχήματος, γι' αυτόν τον λόγο τις επισκευάζουμε άμεσα εμείς. Και όλα αυτά με φόντο το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις ασυντηρητές γέφυρες, οι οποίες έχουν αφαιθεί στη φθορά του χρόνου με τη διάβρωση οπλισμού και την αποσάθρωση σκυροδέματος, να είναι ήδη ορατή στη γέφυρα του ΒΟΑΚ, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη. Δεν συντηρούνται τα έργα. Προφανώς κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε φαινόμενα τα οποία, όπως έχουμε δει και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, που έχουμε καταρρεύσεις έργων υποδομής, γιατί εδώ έχουμε και ένα έντονο διαβρωτικό περιβάλλον στην Κρήτη. Οπότε θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει αυτό το θέμα για να μπορέσουν να έχουν ένα χρόνο ζωής και να παραταθεί ο χρόνος ζωής τους με συντηρήσεις και ενδεχομένως και ενισχύσεις όπου αυτό απαιτείται. Ανάλογες παρεμβάσεις θα υπάρξουν σε 2 ακόμη γέφυρες, με τις σχετικές εργασίες να ολοκληρώνονται την ερχόμενη Τετάρτη. Εδώ σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι σαν λακκούβες, ναι. Είναι παλιά η γέφυρα συγκεκριμένη, οι άλλες είναι πιο καινούργιες, αλλά χρειάζονται επισκευή άμεσα. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε την εικόνα που επικρατεί σε μία ακόμη γέφυρα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος του Κατσαμπά. Αυτή τη στιγμή η γέφυρα έχει υποστεί μεγάλη βλάβη στον οπλισμό, στα μπετά και στα σίδερα. Πιστεύω ο αρμόδιος φορέας που είναι για αυτά να περάσουν να τα δουν οι μηχανικοί τους, διότι είναι πολύ επικίνδυνο και κομμάτι να φύγει. Πρόκειται μάλιστα για μια γέφυρα, τμήμα της οποίας είχε καταρρεύσει κατά τη διάρκεια της κατασκευής της, ενώ υπήρξαν και τραυματισμοί εργαζομένων πριν αρκετές δεκαετίες. Εάν έρθουν να δούνε τα μπετά και τον οπλισμό, που ο οπλισμός έχει αλλίωσει αυτή τη στιγμή πάνω από 60% στα σίδερα, και τα μπετά από B200, δεν ξέρω, B280 έχουν γίνει B30, τότε θα καταλάβουν ότι όντως υπάρχει κίνδυνος. Ήδη η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης κινητοποιήθηκε, όχι όμως και το Υπουργείο, το οποίο είναι αρμόδιο για εργασίες συντήρησης σε μεγάλα τεχνικά έργα, όπου το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό.